Άλλαξε το σημείο που η Λιθουανία βρέθηκε μπροστά με 10-11 πόντους από εκείνο το σημείο και μετά. Είδαμε σμόλμπολ, είδαμε σε ένα μαρκάρι στο τον πυρού της. Τι είδαμε σε εκείνο το σημείο? Προσπαθήσαμε να γίνουμε πιο πιεστικοί σε άμυνα και επίθεση, να τρέξουμε το γήπεδο πιο γρήγορα. Καταλαβαίνουμε ότι πέσουμε λίγο το σχήμα. Πιστεύω πως το καταφέραμε αυτό. Δημιουργήσαμε μεγάλη πίεση, γιατί κάτω βάλαμε τα μεγάλα σουτ και έτσι γύρισε το παιχνίδι. Τι δεν πήγε καλά μέχρι εκείνο το σημείο για την εθνική ομάδα? Εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζει 40 λεπτά πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ κακό διάστημα, γύρω στα 10 λεπτά. Το τρίτο δεκάλεπτο πολύ κακό για μας. Βάλαμε μόνο 9-10 πόντους από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, ήταν και δύσκολο γιατί ήταν μεγάλο κορμιά Λιθουανή, ο Μπιρούτης, ο Φόντας ήταν μεγάλο κορμιά. Και βέβαια και τα μεγάλα σούτ Λιθουανή, τα τρίτα δεκάλεπτα. Μεγάλα σούτ, είχαν ειδικά στο πρώτο μήχρονο βάλει πολύ, πολύ μεγάλα σούτ από μακριά απόσταση. Οπότε στο τέλος πιστεύω βρήκαμε καθαρό μυαλό, ψυχραιμία. Πήραμε το στόχο και κερδίσαμε. Το μαρκάρι αυτό στο ψηλό, πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Προσπαθούσα να κάνω. Έχασα 20 rebound, αλλά προσπάθησα, έβαλα το κορμί μου. Στο τέλος είχα και 4 φάουλ, ήταν δύσκολο να πέσω δυνατά. Τέλος καλό, όλα καλά. Επόμενος αντίπαλος Ισπανία το Σάββατο, με φόντο την Μαρόκο στο τελικό. Τι να περιμένουμε από αυτό το παιχνίδι? Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε την Ισπανία, όμως έχουμε παίξει τελικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Με παιδιά που έχουν παίξει και παίζουν τώρα στην ΑΣΕΜΠΕ. Πολύ έντυπα, πολύ, πολύ καλοί παίχτες, γρήγοροι. Πρέπει να κοντρολάρουν τον ρυθμό σίγουρα για να θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι πάλι η άμυνα θα μας κρατήσει το παιχνίδι. Σήμερα δεν παίξαν πολύ καλή άμυνα. Εντάξει, ήταν και δύσκολο, ήταν μεγάλη κορμιά, πήραν όλα τα επιθετικά rebound. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω πως αύριο θα λυπήσει τα μέτρα μας αυτή η ομάδα. Και τέλος, μπορεί η Φουρνιά να γράψει αυτό τον ιδανικό επίλογο το βράδυ της Κυριακής εδώ? Μακάρι, μακάρι. Εντάξει, μέχρι στιγμής πιστεύω ότι έχουμε γράψει τον ιδανικό επίλογο. Έχουμε φτάσει τετράδα, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα, ένα μετάλλιο θα ήταν ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.